Λοιπόν, για να δούμε τώρα μήπως είναι καλύτερη σύνδεση. Κύριε Θεοχάρη, μας ακούτε καλύτερα? Ναι, εγώ σας ακούω. Τώρα είμαστε λίγο πιο συνοπτικά. Τώρα είμαστε και μια χαρά. Σας ακούω. Λέγαμε λοιπόν ότι υπάρχει ενδιαφέρον για επενδύσεις. Πράγματι, γιατί ο τουρισμός έχει πολλές επιτυχίες τα τελευταία χρόνια. Οι επενδύσεις που έγιναν είναι κυρίως σε ποιοτικά καταλήματα, 4 και 5 αστέρια, και αυτό έχει ανεβάσει την ποιότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Ακόμα όμως και από την Ινδία που είμαστε εδώ, δηλαδή το προηγούμενο διάστημα, και στη Γαλλία και στην Αμερική, βρεθήκαμε σε πολλές χώρες και το ενδιαφέρον είναι δεδομένο. Αλλά ακόμα και από την Ινδία, με τις συζητήσεις που κάνουμε και με το εμπορικό και βιομηχανικό του επιμελητήριο, φαίνεται ότι υπάρχει μέρος του πληθυσμού των επενδυτών που ενδιαφέρονται για τη χώρα μας. Έχουμε στόχο για την νέα χρονιά? Έχετε εικόνα για το τουριστικό προϊόν? Και επειδή είναι η βαριά μας βιομηχανία, κακά τα ψέματα, θεωρείτε ότι θα είναι μια καλή χρονιά το 2020, κύριε Υπουργέ? Το 2020 έχει ξεκινήσει με θετικούς ιονούς. Είναι βέβαια αρχή ακόμα. Όμως φαίνεται ότι έχουμε θετικά μηνύματα για μια συγκεκριμένη αύξηση. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε συγχρόνως, μαζί με τη δουλειά που κάνουμε στις όριμες αγορές μας, στις ευρωπαϊκές, αυτές που μας ξέρουν και μας προτιμούν, είναι να ανοίξουμε και σε πιο δυναμικές αγορές, να επενδύσουμε για το μέλλον, για τα επόμενα χρόνια. Γιατί η Ασία, καταλαβαίνετε ότι είναι μια αναδυόμενη αγορά, όλο και περισσότερο δημιουργείται μια μεσαία τάξη που θέλει να ταξιδεύσει. Γι' αυτό βρισκόμαστε και εδώ στην Ινδία, για να δουλέψουμε τα επόμενα χρόνια συστηματικά μια αγορά η οποία έχει έτσι πολύ υψηλή ποιότητα τουρισμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι το μέσο έξοδο του Ινδού που έρχεται στην Ελλάδα είναι γύρω στα 1.000 ευρώ, ενώ το μέσο έξοδο των ανθρώπων που. Ο μέσος μας όρος είναι γύρω στα 560-570 ευρώ. Άρα βλέπετε ότι είναι ένας πολύ πιο ποιοτικός τουρίστας ο Ινδός που έρχεται στην χώρα μας. Οι εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η δεύτερη πιο προσοδοφόρα πηγή τουριστικού εισοδήματος για την Ελλάδα. Την τελευταία τριετία οι Βρετανοί επενδύουν στην πατρίδα μας περί τα 2 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο. Πόσο θα επηρεάσει τον Brexit, τι πιστεύετε? Και είναι κάτι το οποίο είναι και ένα ερώτημα το οποίο φαντάζομαι ότι ακούτε και από όλους τους παράγοντες του τουρισμού. Βεβαίως, δεν μπορεί να μας αφήσει ανεπηρέαστο το Brexit. Όχι πάντοτε με αρνητικό τρόπο, μπορεί με θετικό, μπορεί με αρνητικό. Ως τώρα, όλα αυτά τα χρόνια που είχαμε το ζήτημα του Brexit ανοιχτό, δεν φαίνεται να μας επηρέασε αρνητικά. Φαίνεται πως η χώρα μας είναι μια χώρα την οποία και τη ξέρουν και την προτιμούν οι Βρετανοί τουρίστες. Έχω την αίσθηση ότι το γεγονός ότι τώρα πια τα πράγματα μπαίνουν σε μια πιο μεγάλη καθαρότητα, το τι θα συμβεί, τι συμφωνία θα έχουμε, πώς θα προχωρήσει η Μεγάλη Βρετανία, ξεκαθάρισαν τα πράγματα τους τελευταίους μήνες, μάλλον θα έχει κάποιο θετικό αντίκτυπο. Εμείς πρέπει να είμαστε από πάνω όμως, να μην δημιουργούνται προβλήματα και στους τουρίστες, αλλά και στους υπαλλήλους των βρετανικών τουριστικών επιχειρήσεων που βρίσκονται στη χώρα μας για να βοηθούν τους Βρετανούς τουρίστες. Αυτό είναι το κύριο μέλημά μας. Τι γίνεται με τις μαρίνες και τα λιμάνια? Σας άκουσα πριν από λίγες ημέρες να κάνετε μια συζήτηση γι' αυτό. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον. Η χώρα μας δεν έχει καταφέρει να αξιοποιήσει τις δυνατότητες τις οποίες έχει. Σε αυτό υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον και μπορούμε να προσδοκούμε κάτι σε αυτό, κύριε Υπουργέ? Βεβαίως και υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον. Βλέπετε ότι ολοκληρώνουμε τις διαδικασίες που ήταν ανοιχτές, όπως στην Στοιχείο και, και στον Άλυμο. Όμως, μαρίνες οι οποίες στο παρελθόν προσπάθησαν να αξιοποιηθούν, όπως η Μαρίνα της Ιταίας, και δεν είχαμε επιτυχία, φαίνεται ότι ολοκληρώνεται με θετικό πρόσημο. Ο διαγωνισμός που έληξε στο τέλος Ιανουαρίου βρέθηκε επενδυτής να την πάρει και να την αξιοποιήσει. Αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο και μας δίνει τη δύναμη να προχωρήσουμε στις διαδικασίες και για τις υπόλοιπες μαρίνες που υπάρχουν, για να τις δώσουμε και να έχουμε την ανάπτυξη η οποία είναι αναγκαία. Υπάρχει κάποιος άλλος τομέας στον οποίο κατευθύνεστε? Υπάρχει κάτι το οποίο θέλετε να αλλάξει σε σχέση με αυτό το μοντέλο το οποίο είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, κύριε Υπουργέ? Οι πρωτοβουλίες που παίρνουμε ως Υπουργείο Τουρισμού είναι πολύ σχετικές προς πολύ συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Έχουμε τις πρωτοβουλίες σε σχέση με τον πράσινο, με τον βιώσιμο τουρισμό, τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό όλο και περισσότερο είναι αναγκαίο για να μας επιδέξει μια σειρά από τουρίστες με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τους Σκανδιναβούς. Από εκεί και πέρα έχουμε
πρωτοβουλίες που έχουν σχέση με τις επενδύσεις, το θαλάσσιο τουρισμό, τον τουρισμό που είναι για το City Break, η Αθήνα μας και η Θεσσαλονίκη έχουν αρχίσει και γίνονται πάρα πολύ ελκυστικοί προορισμοί, και όλα αυτά φυσικά μέσα από μια στρατηγική για το marketing που θα θέτει τη χώρα μας σε μια καινούργια οπτική. Αυτό που λέμε το repositioning Greece που έχει ξεκινήσει με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού στο Υπουργείο Εξωτερικών είναι μια πρωτοβουλία η οποία θα εξειδικευτεί ακόμα περισσότερο με τις δικές μας πρωτοβουλίες στο Υπουργείο Τουρισμού και στον ΕΟΔΗ. Κατάφερε η αγορά να απορροφήσει τους κραδασμούς των εξελίξεων που υπήρχαν από την Thomas Cook. Αν δεν κάνω λάθος, ναι, είχε υπολογιστεί ότι είναι κοντά στο μισό δισεκατομμύριο. Τι συνέβη εκεί και πώς μπορούμε να προφυλαχτούμε στο μέλλον από αντίστοιχες περιπτώσεις? Βέβαια, δεν είναι ένα θέμα που μας αφορά εμάς, είναι ένα παγκόσμιο θέμα. Αλλά θέλω να μου πείτε τι έχει γίνει. Μας αφορά όμως και εμάς. Αυτό που είδαμε το προηγούμενο διάστημα είναι μια πολύ άμεση αντίδραση της κυβέρνησης και του Υπουργείου μας ώστε να βοηθήσουμε τουρίστες, εργαζόμενους και επιχειρήσεις που επλήγησαν από αυτό το ζήτημα, και αυτό φυσικά αφορούσε την προηγούμενη χρονιά, το 2019. Όσον αφορά το 2020, αυτό που κάναμε ως Υπουργείο είναι να βοηθήσουμε και να συντονίσουμε τις ενέργειες ώστε να αντικατασταθούν οι πτήσεις που χάθηκαν. 1,6 εκατομμύρια θέσεις χάθηκαν και αυτό ήταν, αν θέλετε, η προϋπόθεση για να μπορούν να αντικατασταθούν τα συμβόλαια, και φυσικά μετά η αγορά, έχοντας αυτό ως σιγουριά ότι θα υπήρχαν θέσεις για να έρθουν όλοι αυτοί οι τουρίστες, μπόρεσε να απορροφήσει και τα συμβόλαια του 20 και του 21 και των επόμενων ετών. Έτσι, αυτό το μισό δις που πράγματι είναι η εκτίμηση των χαμένων συμβολέων, φαίνεται πως έχει αντικαταστραφεί στο, αν όχι 100%, πολύ κοντά σε αυτό. Θυμάμαι τον Πρωθυπουργό και προεκλογικά αλλά και μετά τις εκλογές να λέει ότι ένας από τους βασικούς στόχους είναι να υπάρχει δίκαιη ανάπτυξη. Δηλαδή, να υπάρχει ανάπτυξη σε περιοχές, γιατί υπάρχουν πράγματι περιοχές οι οποίες στο τουριστικό προϊόν είναι leaders. Μιλώ για την Κρήτη, μιλώ για τα νησιά. Υπάρχουν όμως και άλλες περιοχές πραγματικά όμορφες, πραγματικά που μπορούν να δώσουν τουριστικό προϊόν, οι οποίες δεν έχουν αναπτυχθεί. Κατευθύνεστε σε αυτή τη λογική? Είναι στόχος δηλαδή να υπάρξουν και εναλλακτικές μορφές τουρισμού, εναλλακτικός τουρισμός, ο οποίος στο εξωτερικό ανθεί. Στη χώρα μας έχουμε συνηθίσει τον τουρισμό να τον θεωρούμε με τη σεζόν, με τα νησιά, με τις παραλίες. Θέλω να μου πείτε τι σκέφτεστε εκεί. Φυσικά. Σας είπαμε για μια σειρά από πρωτοβουλίες σε διάφορα θεματικά είδη του τουρισμού. Ένα από αυτά είναι ο ορεινός τουρισμός, φυσικά, ο οποίος αναδεικνύει τις ομορφιές των ορεινών όγκων μας, που είναι το 80% της πατρίδας μας και είναι άγνωστες στο μεγάλο κοινό. Εδώ χρειάζεται πολύ και συστηματική δουλειά, και βέβαια τα αποτελέσματα θα πάρουν χρόνια για να φανούν. Όμως είναι, αν θέλετε, μια επένδυση για το μέλλον, το μέλλον των παιδιών μας, και να αναδείξουμε όλες αυτές τις ομορφιές της πατρίδας μας και ό,τι μπορεί να κάνεις στα βουνά, που είναι ένας τουρισμός 12 μηνών. Έτσι, μπορείς με το καλοκαίρι να πας στα βουνά με διάφορες δραστηριότητες. Δεν είναι μόνο το χιόνι, είναι αθλητικές άλλου είδους δραστηριότητες, αλλά είναι και το να χαρίσει την ομορφιά της φύσης. Σας ευχαριστώ. Εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλό μήνα και καλή εβδομάδα, κύριε Υπουργέ. Επίσης, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.